οριστεί γιατί το ορίζει ουσιαστικά και ο τίτλος της εισηγήσεως. Συζητάμε εδώ την κατάκτηση ισολογισμού, απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως. Εννοείται ότι όλα αυτά τα οποία ο κ. Μακρύς και η εταιρεία Ευρωελεκτική, την οποία μας κάνει την τιμή και μας ελέγχει κάθε χρόνο και κάνει την έκθεση ελέγχου, και τον ευχαριστούμε και αυτό και για την εισήγηση, έρχονται και τα στοιχεία τα παίρνει για να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα που μας ανάγνωσε νωρίτερα από τους προϋπολογισμούς του Δήμου. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν ψηφίζουμε να έχουμε τουλάχιστον εμείς που δίνουμε την ψήφο μας εδώ πέρα μια σταθερότητα. Γιατί εδώ αφορά και προϋπολογισμό ετών το οποίο αρκετοί συνάδελφοι μας από εδώ δεν είχαμε ψηφίσει για τους λόγους που είχαμε αναφέρει τότε. Εγώ θέλω να σταθώ μόνο σε δύο πράγματα. Αποδεικνύεται μετά τα στοιχεία που μας έδωσε ο κύριος Μακρύς ότι οι οφειλές κάθε χρόνο αυξάνονται καθώς και τα ταμιακά μας έσοδα, οι εισόδους στο ταμείο μας μειώνονται. Το τι έχει πράξει ή όχι ο κάθε πρώην καποδιστριακός δήμος και κάθε φορά μας τα αναφέρει ο κ. Μακρύς, νομίζω ότι και χωρίς να έχει κάποιες ιδιαίτερες οικονομικές γνώσεις, αν αναγνώσει την έκθεση ελέγχου, θα καταλάβει το τι ακριβώς γινόταν στους καποδιστριακούς πρώην δήμους. Δηλαδή, μικροεξυπηρετήσεις, μικροσυμφέροντα, μικροπολιτική. Ο φίλος να μην πληρώσει, οι οφειλές να μην είναι για διαγραφή. Λίγη ησυχία, παρακαλώ. Μάλλον πολύ ησυχία. Οι οφειλές να εφαρμόζουν στα όρια της παραγραφής. Σήμερα να λείπουν από το ταμείο μας από τα 6 εκατομμύρια που λέει ο κ. Μακρύς και είναι γεγονός, τουλάχιστον τα 4 τα οποία φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να τα εισπράξουμε ακόμα και με δικαστική οδό και την δικαστική οδό να ακολουθήσουμε. Δάνεια που μας έρχονται από το παρελθόν, τα οποία είχαν συγκεκριμένο επιτόκιο της αγοράς, αλλά ποτέ δεν είχαμε επιτόκιο της αγοράς όταν κάναμε καταθέσεις και επανέρχομαι σε αυτό, κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι ποτέ δεν είναι αργά να γίνει μια επιτροπή ελέγχου για αυτή τη διαδικασία, γιατί θα ενθυμίστε, κύριε Δήμαρχε, ότι όταν είχαμε ανάγκη και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι εδώ θέλαν να κλείσουν και να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς, πηγαίνανε και βάσανε τα νούμερα που είχαν ανάγκη για τις οφειλές και μετά από τρεις μήνες τι κάνανε, ερχόντουσαν εδώ να μας πούνε να το διαγράψουμε. Κάνανε δηλαδή τη δουλειά τους όπως τους ζητάει το Υπουργείο Οικονομικών για να πάνε οι εκθέσεις, το οικονομικό παρατηρητήριο, για να πάνε οι προϋπολογισμοί, οι ισολογισμοί, τα αποτελέσματα και στη διάρκεια του έτους που είχε χαλαρώσει αυτό, άρχισαν να ζητάνε παραγραφή. Και με χίλια ζόρια κάποιοι επέμεναν σε αυτό το χώρο για να υπάρχουν ακόμα αυτές οι οφειλές. Γιατί εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει σήμερα η κυβέρνηση καινούργια. Μπορεί να βγάλει ένα νέο νόμο και να μας δίνει τη δυνατότητα με τη δικαστική οδό να πάρουν να ζητήσουμε αυτά τα χρήματα. Γιατί αυτά τα χρήματα τα είχαν εισπράξει αυτοί που μας τα οφείλουν και τα κρατήσανε στη τσέπη τους. Και τέτοιου είδους ρεμούλες γινόντουσαν συνέχεια. Και πρέπει να τις λέμε. Γιατί εδώ ερχόμαστε να ψηφίσουμε μια έκθεση ελέγχου που κατά τα άλλα είναι άρτια βάσει των οικονομικών στοιχείων που έχει ο κ. Μακρύς, αλλά ποτέ δεν πήγαμε να δούμε πώς ξαφνικά το 2012 μας ήρθε 1.800.000 ευρώ οφειλές από το Δήμο Λεβηδίου και το Δήμο Τεγέας. Δηλαδή μετά τη fast track διαδικασία απογραφής, όπως έγινε και fast track διαδικασία ο Καλλικράτης και όλοι είχαμε πέσει πάνω να δούμε τι γίνεται. Τελικά αποδεικνύεται ότι όσες φορές θα συζητάμε τέτοια θέματα ήταν μεγάλο έγκλημα της αυτοδιοίκησης η καποδιστριακή δήμη. Ανεξέλεγκτα λειτουργούσαν και δρούσαν άπαντες. Και φτάσαμε σήμερα να έχουμε οφειλές, να μην έχουμε λεφτά, το κράτος τώρα να δημιουργηθεί ότι πρέπει να μας δώσει λιγότερα και να αρχίσει τουλάχιστον να μπαίνει σε μια διαδικασία. Αυτό κύριε Δήμαρχε είναι αποτελέσματα όλων των παλαιών δημοτικών αρχών. Ο καθένας με το δικό του έντισμα έχει τη δική του ευθύνη. Το καταψηφίζουμε
γιατί έχουμε καταψηφίσει και τους προϋπολογισμούς, γιατί θέλουμε να έχουμε μια σταθερή εικόνα όσον αφορά τα οικονομικά του Δήμου και να ευχαριστήσω την πρώτη κύριο Μακρύ. Ευχαριστώ.